Γιατί να εμπιστευτείς το Θάνο Τζίμερο? Μήπως έχει καμιά offshore, άφησε αδήλωτο κανένα εκατομμύριο? Έχει σχέση με κανένα μεγάλο εκδότη, εφοπλιστή, παράγοντα ποδοσφαίρου? Του φίλησε ποτέ κανείς το χέρι, τον κέρασε τσίπουρο? Του παραχώρησε κανένας εφοπλιστής, μεγαλοεπιχειρηματίας, τη βίλα του ή το κοτερά του? Νοιάστηκε ποτέ για τον αντιεξουσιαστικό χώρο? Φρόντισε για τα δικαιώματά του, τις άδειες των κρατουμένων, την απελευθέρωσή τους, την εξασφάλιση της παρουσίας του στο άσυλο του Πανεπιστημίου και των καταλήψεων? Νοιάστηκε μήπως για την νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών, για τους υπόδικους, εγκληματίες? Τους πήρε ένα τηλέφωνο. Φρόντισε για την απελευθέρωσή τους. Πήρε το βραβείο του χειρότερου διαπραγματευτή. Υπερασπίστηκε με αυτοθυσία τα δικαιώματα των βασανισμένων γειτόνων Σκοπιανών. Διόρισε κανέναν? Έχει επιστολές του Ιησού? Έχει σχέση με την Εκκλησία? Υποσχέθηκε αύξηση συντάξεων στους 50χρονους βιοπελεστές της ζωής? Μήπως διορισμούς σε συμβασιούχες καθαρίστριες, αδιόριστους εκπαιδευτικούς? Ξέρει να κάνει κολοτούμπες, στροφές 360 μοιρών? Πλήρωσε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσκοπήσεις για να το στηρίξουν? Είχε συναλλαγές με κορυφαίες εταιρείες όπως Siemens, Novartis, Rothschild, L'Oréal, Intracom, Elactor? Χάκαρε κανένα λογαριασμό Υπουργείου? Είχε μυστική συνάντηση με hedge funds? Δεν έχεις κανένα λόγο να εμπιστευτείς το Θάνο Τζίμερο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πραγματικά φιλελεύθερος.